σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές η αντιπολίτευση είναι πιο σημαντική από την κυβέρνηση. Εκπροσωπώντας την αντιπολίτευση, την πλεύση ελευθερίας αλλά και τους πολίτες, έθεσα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αυτονόητο αίτημα ότι πρέπει να συνεδριάσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα άλλης μιας συγκάλυψης, τη συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών. Σε μια δημοκρατία δεν μπορεί να παρακολουθείτε το πολιτικό προσωπικό, εν ενεργεία υπουργοί, μίζωνος μάλιστα αρμοδιότητας, δεν νοείται να παρακολουθούνται δημοσιογράφοι, πρόσωπα της αντιπολίτευσης και υποψήφιος αρχηγός και να μην υπάρχει λογοδοσία. Σε μια δημοκρατία δεν νοείται να παρακολουθείτε η μισή κυβέρνηση και η δικαιοσύνη να διαβεβαιώνει ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Ζητάω από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτό συζήτησα μαζί της να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της σύγκλησης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου το ζήτημα της διαφάνειας, της δημοκρατίας, της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών να τεθεί ενώπιος ενωπίων με την παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών, της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής, όπως επιβάλλεται στο δημοκρατικό πολίτευμα. Ζητώ επίσης το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών που πρέπει να συγκληθεί να εξετάσει το διαχρονικό έγκλημα των πυρκαγιών. Πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, με σεβασμό απέναντι στα θύματα, τους πολίτες, το περιβάλλον, τα ζώα, τα πουλιά, όλα τα έμβια όντα, τους πληγέντες στο μάτι, τους πληγέντες στην Εύβοια, τους πληγέντες στον Εύρο, τους πληγέντες στη Ρόδο, στη Θεσσαλία, τους πληγέντες τώρα στην Αττική, όπου η δασική πυρκαγιά έφτασε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά τα θέματα δεν μπορεί ούτε να κρυφτούν κάτω από το χαλί. Δεν υπάρχει εξάλλου θεσμικό χαλί τόσο μεγάλο που να μπορεί να κουκουλώσει τόσο σοβαρά ζητήματα. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα συζητήσουμε και προσωπικά είμαι έτοιμη και αποφασισμένη να αναλάβω κάθε πρωτοβουλία που χρειάζεται ακόμη προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα των πυρκαγιών. Για να μην έχουμε άλλο μάτι, για να μην έχουμε άλλη Βόρεια Εύβοια, για να μην έχουμε άλλη φωτιά μέσα στην Αττική. Έθεσα επίσης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας το ζήτημα που εκκρεμεί, είναι μια θεσμική εκκρεμότητα πολλών ετών πια, να μάθουν οι Έλληνες πολίτες, να μάθει ο ελληνικός λαός τι έγινε εκείνη τη μέρα, στις 6 Ιουλίου του 2015, την επομένη του δημοψηφίσματος, όταν ο ελληνικός λαός ψήφισε κατά 62% όχι στον εκβιασμό και με απαρχή το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παυλόπουλο, άρχισε μια διαδικασία καταπάτησης της δημοκρατικής εντολής, ανατροπής της δημοκρατικής εντολής. Οι πολιτικοί αρχηγοί του τότε ίσως να μην ήθελαν τη δημοσιοποίηση αυτών των πρακτικών. Οι πολιτικοί αρχηγοί του σήμερα όμως, όπως εκφράστηκαν την ημέρα της επετείου της αποκατάστασης της δημοκρατίας, στο κιόσκι υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκφράστηκαν όλοι θετικά και ουδής αντέλεξε. Περιμένω λοιπόν αυτά τα πρακτικά που θα δώσουν και άλλα στοιχεία στους πολίτες για το τι έγινε τότε και πώς ανατράπηκε η εντολή τους να δημοσιοποιηθούν. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε όλα τα αιτήματα και επιφυλάχθηκε σε όλα και να ερευνήσει και να απαντήσει. Είναι απολύτως αντιληπτό ότι μπορεί η κυβέρνηση σήμερα να μην θέλει και ο κύριος Μητσοτάκης να μην θέλει να συμμετάσχει σε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που δεν έχει ο ίδιος ζητήσει και προκαλέσει. Είναι όμως επιβεβλημένο στη δημοκρατία το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών να λειτουργεί όχι μόνο όταν το επιθυμεί η κυβέρνηση, αλλά και όταν το ζητά η αντιπολίτευση.
Εκεί βρίσκεται και η θεσμική σημασία της πρωτοβουλίας της Προέδρου της Δημοκρατίας που ζητάμε να αναλάβει και που θα επιμείνουμε να αναλυφθεί. Περιμένω με ενδιαφέρον την αντίδραση του Πρωθυπουργού, γιατί όταν υπάρχει επίσημο αίτημα της αντιπολίτευσης, πρέπει να υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης.